Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε εδώ στο Blue Sky, στην εκπομπή «Διάλογο με την αυτοδιοίκηση», μία εκπομπή που στόχο και σκοπό έχει την επικοινωνία μαζί σας, με να μπορούμε να μαθαίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα για την αυτοδιοίκηση, για αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας, αλλά και ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με την περιφέρεια Αττικής. Όπως γνωρίζετε πλέον, έχουμε κι άλλον έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί μας, εκτός από το τηλέφωνο το 211 18 60 001. Μπορείτε να στέλνετε και τις δικές σας καταγγελίες στο email καταγγελίες@blueskytv.gr και εμείς στη συνέχεια, παίρνοντας τις δικές σας εικόνες και το δικό σας mail, θα επικοινωνούμε αντίστοιχα είτε με τους Δήμους είτε με την Περιφέρεια, έτσι ώστε να τους ενημερώσουμε για αυτά τα οποία εσείς αντιμετωπίζετε στο Δήμο σας ή στην Περιφέρεια Αττικής. Να πω ότι αύριο είναι η μέρα που θα πάρουν το επίδομα παιδιού. Κατερίνα, το έχω πει και το λέω στον αέρα τώρα. Ευχαριστώ. Να πω ότι δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι υπέβαλαν αίτηση από το άνοιγμα της πλατφόρμας στις 19 Δεκεμβρίου 2023 έως και τις 15 Ιανουαρίου. Και να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει πλέον η αύξηση στο επίδομα παιδιού για ένα παιδί από τα 50 ευρώ πλέον στα 70, για δύο παιδιά από τα 70 θα αυξηθεί στα 120, για τα τρία παιδιά θα διαμορφωθεί στα 170 ευρώ από 120 ευρώ και στα τέσσερα παιδιά οι διχιούκοι θα λάβουν 220 ευρώ από 170 ευρώ. Ένα θέμα πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό, το δημογραφικό. Και σήμερα έχω κοντά μου δύο ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον κύριο Ασκητή. Καλώς ήρθατε, κύριε Ασκητή. Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή θητεία να ευχηθώ στα καθήκοντά σας. Έχετε αναλάβει ένα δύσκολο ρόλο, όπως θα δούμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα πετύχει 100% γιατί το γνωρίζω. Ζωής. Κατά ψέματα, η υγεία είναι η ζωή μας. Και ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού, ο κύριος Ηλίας Αποστολόπουλος. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, φίλος, κυρία Βρίνα. Εδώ τα έχουμε πει αρκετές φορές, κύριε Δήμαρχε. Η Αυγή ήρθε σήμερα σε εσάς ή δεν ήρθε? Νομίζω δεν ήρθε στην Αττική γενικότερα, αλλά ξέρετε, δεν είναι κακό ότι δεν ήρθε. Εμείς ήμασταν προετοιμασμένοι. Και επειδή έχει γίνει και μια μεγάλη κουβέντα για τους μετεωρολόγους, δεν πειράζει. Αν πέσουν και λίγο έξω και είναι προς το καλό, νομίζω ότι δεν πειράζει. Έτσι. Νομίζω ότι περισσότερο στεναχωρηθήκαμε όλοι γιατί δεν είδαμε το χιόνι. Ναι. Παρά για το ότι τελικά δεν έγινε, αλλά όλοι το περιμέναμε εδώ στην Αττική. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι η μετεωρολογία κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά είναι γεγονός ότι πια η κλιματική αστάθεια είναι τόσο έντονη που δεν προλαβαίνουμε πιθανώς οι άνθρωποι να εκτιμήσουν. Νομίζω τώρα και να προγράψουμε ακριβώς αν θα χιονίσει στα 300 μέτρα ή στα 350 ή στα 400, σημασία έχει να είμαστε προετοιμασμένοι, να έχουμε κάνει την πρόληψη και όλες τις ενέργειες που πρέπει, όπως ήταν οι περισσότεροι Δήμοι στην Αττική από όσο γνωρίζω. Και όλη η μηχανή κρατική ήταν πραγματικά. Πάμε λοιπόν σε έναν δήμαρχο όμως που χιόνισε, είδαν άσπρη μέρα και είναι ο δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Δρίκος. Κύριε Δρίκο. Καλησπέρα κυρία Βρίνα, καλησπέρα στους συναδέλφους του πάνελ, καλησπέρα από τα χιονισμένα Βίλια και τις Ερυθρές εδώ. Είδαμε εντός Αττικής τελικά χιόνια, τα είδαμε στο συνηθισμένο μέρος όπως τα Βίλια και είδαμε στο συνηθισμένο χιονόπτωση από ό,τι βλέπετε. Κύριε Δήμαρχε, είδαμε από το πρωί τα εκχιονιστικά, από χθες μάλλον έχουν πιάσει δουλειά και έτσι δεν είχαμε να κλείσουμε δρόμοι, ούτε καν πάροδοι μέσα στα σπίτια, δίνοντας τη δυνατότητα να μπορούν να μεταφερθούν άνθρωποι που είχαν προβλήματα υγείας. Σωστά. Είμαστε δύο μέρες εδώ με την ομάδα μας, με τη δημοτική μας ομάδα και τους υπαλλήλους του Δήμου, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τον αγώνα τους αυτές τις δύο μέρες. Και έχουμε καταφέρει με ένα πλήθος μηχανημάτων που έχουμε εξασφαλίσει και στη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη τον κύριο Χαρδαλιά, αλλά και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, παρά τους 50 πόντους χιονιού εδώ στα Βίλια και τις Ερυθρές, να κρατήσουμε όχι μόνο τις κεντρικές αρτηρίες ανοιχτές, αλλά σχεδόν και κάθε δρόμο μέσα στα χωριά μας. Και χθες και σήμερα μεταφέραμε τουλάχιστον 5 ασθενείς από τα Βίλια και τις Ερυθρές στις συνεδρίες αιμοκάθαρσης που ήταν προγραμματισμένες και είχαμε εξασφαλίσει στους ανθρώπους μας, στους συνδημότες, οι οποίοι είχαν προβλήματα υγείας, πρόσβαση ανά πάσα στιγμή
για οποιοδήποτε ενδεχόμενο στα κοντινά νοσοκομεία της περιοχής. Κύριε Δήμαρχε, αυτή την ώρα έχει κλείσει ο δρόμος της Εθνικής Οδού προς τα Βίλια επάνω? Όχι, όχι, όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Το όλο το προσωπικό δίκτυο από την πλευρά μας παραμένει ανοιχτό. Η περιφέρεια διατηρεί ανοιχτή την πρόσβαση και εκείνη από την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Σίγουρα όμως μετά το ύψος της συνόης, επειδή τα επίπεδα χιονιού είναι αυτά, χρειάζονται αντιπιστωτικές αλυσίδες προφανώς για να κινηθεί κάποιος οδικό δίκτυο εδώ της περιοχής. Οι προβλέψεις που έχετε για τις επόμενες ώρες? Οι προβλέψεις που έχουμε για τις επόμενες ώρες είναι ότι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης θα έχουμε κάποια συνέχεια της χιονόπτωσης σε πιο ήπιο βαθμό, με πιο ήπιο ρυθμό. Όμως νομίζω ότι πλέον δεν θα προβληματίσει. Νομίζω ότι το φαινόμενο το έχουμε αφήσει πίσω μας και αφού καταφέραμε αυτές τις δύο μέρες να κρατήσουμε τους δρόμους και την προσβασιμότητα των δρόμων ανοιχτή, νομίζω ότι τώρα βαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του. Βέβαια είμαστε σε επιφυλακή και εγώ προσωπικά και όλοι μας οι συνεργάτες εδώ για να μπορέσουμε να ηγηθούμε την ασφάλεια των συνδημοτών μας σε αυτές τις δύο ενότητες, στα Βίλια και σε Ερυθρές, αλλά και να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα των δρόμων μέχρι τη λήξη του φαινομένου. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή δύναμη, αν και ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Πιστεύω θα τα ξαναπούμε σε μια άλλη πάλι. Εύχομαι να μην είναι μεγάλη πάλι καταιγίδα ή να μην έχουμε πολλά χιόνια, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας. Όπως είδατε, υπάρχουν και δήμοι που είδανε, κύριε Άσπρη Μέρα, επάνω στα Βίλια. Και να πούμε ότι είναι, παρόλο που είναι νέος δήμαρχος ο αρμόδιος, είναι πολύ δραστήριος, έχει μπει πολύ δυναμικά και να το ευχηθούμε καλή θητεία. Η αλήθεια είναι ναι, γιατί τον είχα και εδώ στην εκπομπή και μιλήσαμε ότι το πρόγραμμά του το είχε σχεδόν έτοιμο από την πρώτη μέρα και για τα θέματα τα δικά σας, να ξέρετε. Θα τον επισκεφθώ. Κάναμε συζήτηση. Να ξέρετε ότι η πρόθεσή μου είναι να δω και τους 66 δημάρχους και νομίζω ότι μαζί θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Εμείς εδώ όταν έρχονται οι δήμαρχοι κάνουμε και το θέμα αυτό συζήτηση και να ξεκινήσω με εσάς. Με το δικό σας πρόγραμμα, αυτό που εσείς έχετε ονειρευτεί, αυτό που εσείς θέλετε να υλοποιήσετε στην περιφέρεια Αττικής. Σε συνεργασία πάντα με την αυτοδιοίκηση. Το έχω δει το πρόγραμμα αυτό πριν πολλά χρόνια στις σκανδιναβικές χώρες, που δεν λέγεται βέβαια Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα μπορεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που να βελτιώσει τη ζωή του πολίτη. Άλλωστε και η εμπλοκή μου σε αυτές τις εκλογές έχει ως νόημα να μπορέσω να περάσω αυτό το πρόγραμμα με την περιφέρεια και με την τιμητική θέση που ο Περιφερειάρχης μου δίνει, με τους δημάρχους που πιστεύω ότι είναι οι άνθρωποι του παλμού της ζωής, γιατί ό,τι και να πούμε η κεντρική εξουσία δεν αγγίζει τόσο πολύ όπως το δημότη, ο δήμαρχος που είναι ο άνθρωπος της πλανής πόρτας, και η σχέση μας περιφέρεια και δήμος, δηλαδή πρώτος βαθμός δήμος, δεύτερος βαθμός περιφέρεια, να συμπράξουμε στο να βελτιώσουμε το κομμάτι το δικό μου που είναι η υγεία. Δηλαδή, βλέποντας μαζί στο Δήμο, και πραγματικά χαίρομαι που έχετε ένα εξαιρετικό δήμαρχο σήμερα κοντά μας. Δραστήριος δήμαρχος, τον έχουμε δυσκευτεί σε ένα πολύ καλό Δήμο, μια καλή κοινωνία, μια καλή κοινότητα του Δήμου, που μαζί θα δούμε θέματα που και εγώ μπορώ να προσφέρω και με τις γνώσεις μου, αλλά και με τη δύναμη της περιφέρειας, να βοηθήσουμε να στηρίξουμε αυτά που ο πολίτης ζητάει. Με απλά λόγια, τι ζητάει? Ζητάει πρόληψη, που είναι μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Δήμαρχε, να έχουμε σήμερα την ικανότητα να προλάβουμε και όχι να θεραπεύουμε έναν άνθρωπο. Ζητάει την προφύλαξη με την περίθαλψη, δηλαδή να του δώσει την δυνατότητα να έχει ιατρία, πολυιατρία, να του διευκολύνει στις φαρμακευτικές και χρόνιες θεραπευτικές προσεγγίσεις και ασφαλώς φροντίδα. Η φροντίδα είναι το βήμα που ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται ανήμπορος. Φανταστείτε άνθρωποι που έχουν παιδιά με αυτισμό. Και στο βράδυ ήμουν στο Άλμα, το ξέρετε το Άλμα, ένας μεγάλος χώρος, οργάνωση που δίνει τον αγώνα του, το κάθε παιδί μέσα εκεί και ο γονιός το μεγαλύτερο αγώνα να στηρίξει από τα παιδιά. Να πούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν ήδη ανοϊκά προβλήματα, Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον, σκλήση κατά πλάκας, που χρειάζονται χρόνια φαρμακευτική υποστήριξη και βοήθεια, και κυρίως τι, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζετε, μετά τα 70 χρόνια, 75, ο ένας στους τρεις ευφυνίδια μπορεί να πέσει κάτω, χωρίς να υπάρχει αιτία, νόσηση. Αυτό λοιπόν τι είπαμε, να μπορούμε να στηρίξουμε το ευφυνίδιο που μπορεί να είναι η απώλεια της ζωής σε έναν άνθρωπο που ζει μόνος του, και θα σας πω με νούμερα
ότι περίπου το 32 με 35% ζουν αυτοί οι άνθρωποι μόνοι τους. Μάλιστα. Στο σπίτι. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι στα πλαίσια αυτά της κοινωνικής πολιτικής και με τα ΚΑΠΗ και όλα έχετε κάνει πολύ σημαντικό έργο. Είμαστε ένας Δήμος ο οποίος ήδη από τα προηγούμενα χρόνια είχαμε επενδύσει ακριβώς σε αυτή τη σχέση και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και είμαι σίγουρος, κύριε Ασχητή, ότι και με εσάς επικεφαλής στο κομμάτι της περιφέρειας για τα θέματα προαγωγής υγείας θα διανθίσουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία. Είναι μονόδρομος, κύριε Δήμαρχε, να έχουμε καλή σχέση. Έτσι. Έχουμε δύο υπέροχα κτίρια ΚΑΠΗ πολυατρία. Το τελευταίο το εγκαινιάσαμε πριν 6 μήνες, υπερσύγχρονα, με πάρα πολλές ειδικότητες. Πάνω από 12.000 επισκέψεις ετησίως, καρδιολόγοι, παθολόγοι, ψυχολόγοι, οφθαλμίατροι, φυσικοθεραπευτήρια. Το έχουμε δείξει και από την εκπομπή του. Νομίζω αρκετές φορές και ξέρετε, είναι κάτι το οποίο ειλικρινά κάνει τη διαφορά νομίζω. Εκεί έχουμε και συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και έχουμε το πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης που σημαίνει ότι κάποιοι ηλικιωμένοι που έχουν μπει στο πρόγραμμα τους κάνουμε μαθήματα για να καθυστερήσουμε τα δείγματα του Αλτσχάιμερ και να τους βοηθήσουμε και με προγράμματα γυμναστικής και με προγράμματα διάφορα puzzle που γίνονται σε κάποιους ειδικούς. Ξέρετε ότι υπάρχουν και σχολές χορού για τους παρκινσονικούς. Έχει αποδειχθεί και τα έκανα πρόγραμμα. Μου το στείλανε μάλιστα και το ζητάω το πάρω. Χορεύουν οι παρκινσονικοί, αυτοί που έχουν Πάρκινσον, χορεύοντας έχουν καλύτερη σηματοδότηση και σταθερότητα προς τον κίνδυνο. Mm-hmm. Δηλαδή περνάνε τα φανάρια και αποδεικνύεται ότι ο οπτικός φλοιός τους έχει καλύτερη ερεθισματικότητα και αντίληψη μέσα από το χορό. Γιατί ο παρκινσονικός τι γίνεται, γίνεται δίσκαμπτος. Ασταθής. Ακριβώς γι' αυτό και στο ΚΑΠΗ χρειαζόμαστε περισσότερες δραστηριότητες. Πρόσφατα άρα θα κάναμε και χορό εκεί, θα βάλουμε και το χορό. Κάναμε πρόσφατα συνεργασία με το Όραμα Ελπίδας και έχουμε καταφέρει να γράψουμε πάρα πολλούς δότες μυελού των οστών. Έχει ένας αθλητικός σύλλογος, επειδή αναφέρατε και για παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, έχουμε τον αθλητικό σύλλογο Χολαργού που έχει κάνει 4 τμήματα champs, τα ονομάζει, που δωρεάν έρχονται παιδιά με αυτισμό και μαθαίνουν το μπάσκετ. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά θέλουμε να τα οργανώσουμε πιο πολύ, οποία με τους δημάρχους βεβαίως. Και εδώ είμαστε να συνεχίσουμε. Εδώ έχετε τον δήμαρχο που πραγματικά είναι εξαιρετικός το ξέρω, δήμαρχος. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το τομέα. Να πούμε κάτι ακόμα σε αυτό. Ναι. Η πρόθεσή μας είναι να δούμε το σπίτι που είναι σκοτεινό, που είναι κλειστό και μέσα έχει πρόβλημα. Είτε λέγεται τοξική ουσία, είτε λέγεται βία, είτε είναι κατάθλιψη, είτε είναι απομόνωση και προβλήματα και νοητικά και λειτουργικά και διαχειριστικά. Σήμερα οι εποχές έχουν αλλάξει. Και στους νέους και στα σχολεία. Ξέρετε, στο σπίτι μας. Η παραβατικότητα έχει αυξηθεί. Σε αυτό θα πήγαινα, έτσι, κύριε Δήμαρχε, γιατί είχαμε τελευταία και μετά θα μας πει και ο κύριος Ασκητής, πολλά γεγονότα στους Δήμους παραβατικότητας από τα παιδιά που είναι μέχρι 14 χρονών. Δηλαδή είχαμε και στην Γλυφάδα, είχαμε και στην Κηφισιά, είδαμε και την περίπτωση στην Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Παρασκευή. Μάλιστα έχω φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μου τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων της Κηφισιάς, όπου οι άνθρωποι εκεί πήραν μια πρωτοβουλία τα Σαββατοκύριακα να βγαίνουν οι γονείς στην Κηφισιά να κάνουν βόλτα με σκοπό όχι να αντικαταστήσουν την αστυνομία, γιατί παρέμβαση μπορεί να κάνει μόνο η αστυνομία και κανένας άλλος. Αλλά αν μη τι άλλο να προλάβουν να ειδοποιήσουν, κύριε Δήμαρχε, την αστυνομία. Χρειάζεται νομίζω πολύ μεγάλη ενημέρωση, συζήτηση. Πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω από το πρόβλημα, γιατί δεν έγινε ξαφνικά το πρόβλημα. Το πρόβλημα φαίνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια συσσωρευόταν λίγο. Ο κορονοϊός, ο εγκλεισμός, οι πιέσεις που δέχονται η νεολαία, μπορεί να είναι και αυτά κάποια αίτια τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυτή την έξαρση της βίας και της παραβατικότητας, που μπορεί να μην είχαμε εμείς στο Δήμο μου φαινόμενα σαν αυτά τα οποία αναφέρατε, αλλά σίγουρα υπάρχουν μικροκλοπές, βανδαλισμοί και γενικότερα κάποιες παραβατικές έτσι, δραστηριότητες. Πρέπει να μπούμε στα σχολεία, πρέπει να συζητήσουμε, πρέπει να κάνουμε ενημερωτικές ημερίδες και εδώ νομίζω και η Ασκητή θα παίξετε και έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Και μην είναι ταμπού το να μιλήσει ένας αστυνομικός κάποια στιγμή στα σχολεία, γιατί ξέρετε πολλές φορές
κάποιοι σύλλογοι γονέων το θεωρούν έτσι, μα θα φέρουμε την αστυνομία μέσα στο σχολείο. Ξέρετε, ένας αστυνομικός θα δώσει κάποιες. Θα έρθει ένας εξειδικευμένος, ένας επιστήμονας, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει σπουδάσει και ψυχολογία ταυτόχρονα και θα δώσει κάποιες σωτήριες ενδεχομένως λύσεις. Εσείς έχετε την τύχη στο αστυνομικό σας τμήμα να έχετε και την γυναίκα, μια γυναίκα αστυνομικό. Ναι, ναι, έχουμε την υποδιευθύντρια. Μπράβο. Η οποία έχει ασχοληθεί με τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας για πολλά χρόνια. Με την οποία εγώ έχω συνεργαστεί και είναι εξαιρετική, την ξέρω και εγώ. Και είναι μια γυναίκα, αστυνομικός, η οποία όντως μπορεί να μπει στα σχολεία, κυρία Σκητή, και βέβαια, να μιλήσει. Και τέτοιες ανθρώπους τους χρειαζόμαστε. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς ξέρετε, συνεδριάσαμε στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα από τα πρώτα πράγματα που ορίσαμε ήταν την Επιτροπή Παραβατικότητας. Έτσι ώστε πολύ σύντομα να ξεκινήσει συνεδριάσεις, έτσι ώστε να βάλουμε κάτω όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την παραβατικότητα. Κύριε Σκητή, έρχομαι σε εσάς. Θα πούμε και για όλο αυτό το οποίο πρόγραμμα. Όμως αυτό το θέμα της παραβατικότητας των αυτών των παιδιών. Των ανηλίκων. Των ανηλίκων. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι ευαίσθητες ψυχές, παιδιά μικρά ακόμα που δεν έχουν διαμορφώσει χαρακτήρα. Αυτό που είπατε είναι η απάντηση. Νομίζω ότι χάνουμε και στα λόγια του Δημάρχου που βάζει τα κριτήρια. Θα σας πω ότι η επιστημονική πια προσέγγιση είναι ότι τα παιδιά μας δεν είναι παιδιά. Καταφέραμε να επιταχύνουμε τόσο πολύ τους ρυθμούς της καθημερινής ζωής μας που συμπιέσαμε την παιδική ηλικία, δώσαμε μια προνομιακή νοσηρή προσέγγιση ανάπτυξης και τα παιδιά μας ανέπτυξαν λογικές αποσύνδεσης. Αποσύνδεση τι σημαίνει? Ότι το παιδί με το γονιό του δεν επικοινωνεί πλέον, ότι η σχέση γονιού και γονιού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το παιδί αφήνεται σε ρόλους που ή συμμορίες, γιατί η τάση των ανθρώπων σε αυτές τις ηλικίες είναι να ομαδοποιούνται. Η ομαδοποίηση όμως εδώ έχει χαρακτηριστικά βίας, γιατί είναι η μορφή της επιβίωσης. Η βία προέρχεται από τον άνθρωπο, αλλά είναι πιο επικίνδυνη επειδή είναι εγκληματική. Δεν είναι επιβιωτική όπως στα ζώα. Το εγκληματικό αυτό στοιχείο καταδεικνύει την ανθρώπινη αποσύνδεση και αν κάτι μπορούμε να κάνουμε ως αρχές, και δημοτική και περιφερειακή, αλλά και κοινωνία. Γιατί δεν είμαστε εμείς οι ηγήτορες, η κοινωνία είναι αυτή που κατευθύνει τα πράγματα. Είναι να εκπαιδεύσουμε τους γονείς, να κάνουμε την κοινωνία μας γονεοκεντρική, όχι παιδοκεντρική. Το να πάω σε ένα σχολείο και να μιλήσω σε ένα παιδί δεν φτάνει αν το παιδί πάει στο σπίτι του και τσακώνεται με τους γονείς του ή βλέπει ένα καταθλιπτικό στάδιο ή μια συγκρουσιακή ψυχολογία στο γονεϊκό περιβάλλον. Και να μεθοδεύσουμε κυρίως με μια προγραμματισμένη πορεία ποιοι είναι οι στόχοι που θέλουμε να βάλουμε απέναντι στην οικογένεια που σήμερα πολλές φορές, κύριε Δήμαρχε, το ξέρετε καλά, δεν ξέρει πού να πάει. Με ένα πρόβλημα. Πάντως δηλαδή, και οι γονείς δεν είναι έτοιμοι να ακούσουν, θα σας πω, όταν υπάρχει ένα παιδί παραβατικό, να ακούσουν τον δάσκαλο, τον καθηγητή, που πολλές φορές όχι, έχει τύχει να τον καλέσουν. Προσέξτε. Κύριε Ευρύνα, δεν θα πάμε στο δάσκαλο. Ο δάσκαλος δεν μπορεί να τα ξέρει. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορεί να έχει μια παραβατική συμπεριφορά στο σχολείο και να πρέπει να ενημερωθούν οι γονείς. Ξέρετε ότι υπάρχουν γονείς που αρνούνται. Που αρνούνται να το δεχτούν αυτό το περιστατικό. Ναι, δεν αλλά γιατί αρνούνται? Γιατί ακριβώς όπως είπατε, δεν υπάρχει μια μεθοδολογία επικοινωνίας με τους γονείς. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτό που λέτε ότι καλεί στο σχολείο έναν γονιό, ο δάσκαλος, ο καθηγητής, και λέει το παιδί σου είναι άτακτο ή το παιδί σου δεν διαβάζει. Ή έχει ο γονιός, επειδή είναι συμπεριφορά η οποία δεν είναι. Έχει μια εγωκεντρική στάση και αισθάνεται ότι προσβάλλεται ή ότι το αδικεί το παιδί του ο καθηγητής, τι κάνει? Η εύκολη λύση είναι να τα βάλει με τον καθηγητή. Έχει σκεφτεί ποτέ ο ίδιος πόσο συμβάλλει? Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Οι ενήλικες συμμορίες που αποτυπώνουν το γονεϊκό πρόβλημα. Έχουν συλληφθεί ποτέ γονείς? Δηλαδή, ένας 15χρονος που κάνει μια παραβατική πράξη. Ο γονιός είναι υπαίτιος αυτή την πράξη. Βεβαίως. Απόλυτα. Αναλαμβάνει ο νόμος αυτή τη λειτουργία. Γιατί τα είπε ο Δήμαρχος πάρα πολύ σωστά, αλλά εγώ θα πω ότι πρέπει να πειθαρχήσουμε σε συμπεριφορές που ξέρουμε ότι οι νόμοι θα εφαρμόζονται. Και οι λογικές του κόστους δεν είναι μόνο το παιδί μου έχει πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα, γιατί εύκολα καταφεύγουμε στο πρόβλημα και δεν βλέπουμε πιθανά το πώς πορεύεται αυτή η παθολογία. Αυτό που είπε, αναπτυξιακά μέσα στη λογική, το τι, ποιος είμαι εγώ, το ποιος είσαι εσύ. Αυτό σημαίνει πρόληψη. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάμε να πούμε του γονιού, απέτυχες, έκανες ένα παιδί βίαιο ή εγκληματικό ή συμμορήτη, θα λέγει κανείς,
Αλλά τι, πώς μπορούμε να δώσουμε στο παιδί σου τη δυνατότητα μέσα από σένα να επικοινωνείς το παιδί σου. Γιατί σήμερα η δυσκολία είναι ότι οι γονείς ανέπτυξαν μια υπερπροστατευτική λογική. Είμαστε η χώρα, κύριε Δήμαρχε, που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό καθήλωση των παιδιών στο οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή πάνε 30-32 ετών και οι γονείς δεν λένε πηγαίνετε να ζήσετε έξω από το σπίτι, στο δικό σας σπίτι, και βρήκαμε αφορμή ότι είναι η χαμηλή μισθή, που δεν είναι αυτή. Το οικονομικό, να ξέρετε, δεν είναι η πρώτη αιτία που δεν γεννάμε παιδιά, που τα παιδιά μας από το σπίτι μας δεν φεύγουν. Είμαστε εμείς το πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, όπως είδατε, έχουμε πολλά εδώ, πολλές εκδηλώσεις και δράσεις που θα ξεκινήσουν με τον Αντιπεριφερειάρχη εδώ, τον κύριο Ασκητή. Να πάω στο δικό σας το Δήμο και στα έργα που έχετε υλοποιήσει και είναι αρκετά και κάποια έργα βρίσκονται ήδη στο στάδιο, ναι, της εξέλιξη και αυτά που πρόκειται να γίνουν. Ναι, ναι, βέβαια. Συνεχίζουμε για τρίτη θητεία στο Δήμο, οπότε ήδη έχουμε κάνει αρκετά έργα, ήδη κάποια έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και κάποια οριμάζουν και προχωράμε. Αυτή την περίοδο παραδίδουμε την πλατεία Φλωρίνης. Ένα έχουμε έργο, και ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται 90% από το Πράσινο Ταμείο, με ποδηλατόδρομο, με αρκετές φυτεύσεις και πράσινο, με μια παιδική χαρά που φαίνεται στο βάθος της φωτογραφίας. Αυτή είναι μια άλλη παιδική χαρά που δώσαμε τον Ιούνιο κάτω την Αγία Σκέπη, σε συνεργασία με το ΣΠΑΗ. Αυτή είναι η παιδική χαρά στην πλατεία Φλωρίνης. Mm-hmm. Με γήπεδα μπάσκετ, με γυμναστήρια. Γενικώς προσπαθούμε στις πλατείες να δώσουμε ζωή για όλες τις ηλικίες και για όλη την οικογένεια κυρίως. Δηλαδή να μπορεί και ένας μεγαλύτερος να κάτσει στο μπαγκάκι να διαβάσει ένα βιβλίο, να παίξει, να αθληθεί. Τα παιδιά ηλικίας από 3-4 μέχρι 14 να μπορούν στην παιδική χαρά να απασχοληθούν. Αλλά να κάνουν και ένα πικνίκ, να έρθουν κοντά με τις οικογένειες, να κάνουν ένα πάρτι, γιατί ξέρετε πολλές φορές υπάρχει και το θέμα το πού θα κάνω ένα παιδικό πάρτι, ας πούμε, για τα παιδιά μου. Οπότε εμείς έχουμε 3-4 χώρους που θα μπορέσουν αυτοί να μαζευτούν μαζί με τους φίλους τους και να περάσουν όμορφα. Έχουμε την ανάπλαση της οδού Ζακυνθινού Νευροκοπίου Ιωνίας, ένα έργο το οποίο οριοθετεί καλύτερα τη στάθμευση, μειώνει το πλάτος του δρόμου, άρα αυτόματα θα μειωθούν και οι ταχύτητες, έτσι σε έναν δρόμο που είχαμε πάρα πολλά συχνά ατυχήματα. Ένα πρόγραμμα μέσα από το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, πάλι με χρηματοδότηση, γιατί προσπαθούμε, όπως έχετε καταλάβει, να πάρετε χρήματα. Ό,τι χρηματοδοτικό εργαλείο υπάρχει, προσπαθούμε να το κυνηγάμε, κυρία Σχηδή. Έτσι είναι γίνεται. Αλήθεια. Έτσι. Ολοκληρώσαμε το κτίριο των πολυατρίων που είπαμε. Ολοκληρώνονται στο πρώτο εξάμεινο μελέτες για νέα σχολεία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με την δίχρονη προσχολική υποχρεωτική εκπαίδευση πλέον χρειαζόμαστε και κάποιο νηπιαγωγείο περισσότερο, αλλά και τα σχολεία μας είναι παλιά, οπότε χρειάζονται μια συντήρηση, μια ανακαίνιση. Θα σας πάω σε ένα θέμα το οποίο προχθές την Κυριακή ήμουν εδώ στην εκπομπή με τον κύριο Χαρδαβέλα και μπήκε το θέμα το πόσο τα κτίρια τα σχολικά έχουν ελεγχθεί για τους σεισμούς. Ναι, εμείς, γιατί είμαστε σε μια εμείς πάλι είμαστε από τους Δήμους που, δόξα τω Θεώ, έχουμε περάσει τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. Τον κάναμε πολύ νωρίς. Ξέρετε, στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ψάχναμε ποιος Δήμος ιεράρχηση... θα έχει κάνει. Είναι ευκαιρία, ναι, που το λοιπόν, λέτε. Λοιπόν, η ιεράρχηση λοιπόν που κάναμε ήταν όλα για τα σχολεία μας. Λοιπόν, άρα ολοκληρώσαμε σε όλα τα σχολικά κτίρια τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, πέρασε από τον οργανισμό αντισεισμικής θωράκισης που πρόεδρος είναι ο κύριος Λέκας. Δεν έχει παρατηρήσεις σημαντικές για να προχωρήσουμε σε τριτοβάθμιο έτσι. Γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε αυτό το τομέα σε Δήμους. Ναι. Δηλαδή δεν έχει, εντάξει, προχωρήσει. Είστε μάλλον από τους εξαίρεση, από τους λίγους Δήμους. Και να σας πω ότι εκτός από αυτό, ακριβώς επειδή είχαμε κάνει μελέτες για έναν παιδικό σταθμό και για ένα κλειστό γυμναστήριο, γίνανε και οι εργασίες και ολοκληρώθηκαν σε αυτά το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, για ένα χρόνο δεν λειτουργήσε ένας παιδικός σταθμός, κάναμε τη μελέτη στατικής ενίσχυσης, το θωρακίσαμε, ναι,
και από το Σεπτέμβριο λειτουργεί κανονικότατα. Επειδή πρέπει να πάω σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Ασκητή για να μας πει όλο το πρόγραμμά του, να πω ότι επιστρέφοντας θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές μας γραμμές 211-1860-001 και μπορείτε να στείλετε και στο mail καταγγελίες@blueskytv.gr για όποια σχόλια θέλετε ή φωτογραφίες από αυτά τα οποία εσείς έχετε εντοπίσει περπατώντας στους δρόμους της Αττικής. Πάλι μαζί εδώ στην εκπομπή «Διάλογο με την αυτοδιοίκηση». Κοντά μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο κύριος Ασκητής, και ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού, ο κύριος Αποστολόπουλος. Ήδη ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Να υπενθυμίσω ότι οι γραμμές έχουν ανοίξει 211-1860-001 και ό,τι σχόλια θέλετε, φωτογραφίες, στο καταγγελίες@blueskytv.gr. Κύριε Ασκητή, έρχομαι σε εσάς και θα ήθελα έτσι να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα σε αυτό το σε αυτόν τον τομέα που εσείς έχετε αποφασίσει να υλοποιήσετε με τους Δήμους, όπως είπατε, και αφορούν την καλύτερη επικοινωνία και επαφή με τους πολίτες, ειδικά αυτούς οι οποίοι ζουν και μόνοι τους. Κοιτάξτε, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι θέλω τους Δήμους. Το χωρίς τους Δήμους δεν κάνει κανείς μας τίποτα. Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή γνώρισα πάρα πολλούς δημάρχους, νιώθω πραγματικά πολύ θετικά αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολύ νέοι, που είναι σαν τον κύριο Αποστολό πραγματικά με επίπεδο σκέψης, γιατί ο δήμαρχος δεν είναι μόνο να καθαρίζει τα σκουπίδια, που είναι η βασική αρχή της τάξης και της υγείας, αλλά να μπορεί να προσφέρει την ποιότητα ζωής, να αισθάνεται την ασφάλεια ο δημότης του και να νιώθει ότι αυτός ο δήμαρχος αγαπάει τον τόπο του, γιατί ο δήμαρχος ζει μέσα στους συμπολίτες. Αυτό είναι ότι η τοπική κοινωνία δρά άμεσα με τη δημοτική αρχή. Οι πολίτες, πρώτη πόρτα που θα χτυπήσουν είναι του δημάρχου. Μετά θα πάνε στους βουλευτές και σε υπουργούς και όλα. Οι βουλευτές είναι πολύ μακριά, επειδή το έζησα αυτό το έργο, όπως ξέρετε. Είναι πολύ μακριά. Εδώ είναι η ζωή. Η δημοτική αρχή έχει τη δύναμη, τη θέληση και την αίσθηση της επικοινωνίας με το δημότη, που περπατάει στο πεζοδρόμιο, που βλέπει το πρόβλημα και που αντιλαμβάνεται. Εμείς ως περιφέρεια και εγώ προσωπικά ως γιατρός που μπήκα σε αυτή την πολιτική προσπάθεια και με τίμησε ο κόσμος και είμαι σήμερα σε μια θέση που ο περιφερειάρχης μου εμπιστεύεται την υγεία, οφείλω μαζί με τους δημάρχους να συνεργαστούμε, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Μια συνεργασία είναι για το καλό όλων μας. Και εγώ πολίτης είμαι και εγώ δημότης είμαι. Άρα όλοι μαζί τι θέλουμε, να διαμορφώσουμε καταρχήν μια επικοινωνία με το δημότη, να ξέρει ο δημότης ότι υπάρχει ένας δήμος που ενδιαφέρεται για το σπίτι του, γιατί για μένα από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν είναι ένα σπίτι που κλείνει την πόρτα, είναι ένα σπίτι που ανοίγει την πόρτα. Στο όνειρό μου και στο μυαλό μου είναι να δομήσουμε έναν μικρό τομέα ευθύνης που λέγεται ο φροντιστής υγείας. Ο φροντιστής υγείας τι είναι? Ένας ψυχολόγος που υπάρχει, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας παιδαγωγός, ο οποίος σε συνεννόηση με τα σπίτια και πίσω από τη δημοτική αρχή, γιατί εκεί είναι το αρχηγείο, ο Δήμος ήταν το αρχηγείο, να μπορεί να επισκεφθεί ένα σπίτι και να πει μια καλημέρα. Αυτό λέγεται πόρτα-πόρτα το πρόγραμμα, που σημαίνει ότι σου χτυπάω το κουδούνι. Μου το ανοίγεις, δεν μου το ανοίγεις, είναι δικό σου δικαίωμα. Όσο σε πληροφορώ και σε ενημερώνω, γιατί ο άλλος είναι καχύποπτος, ποιος θα μου χτυπήσει το κουδούνι, ειδικά σε ποιον ανοίγω με την πόρτα, γεγονότα. Αλλά θα ξέρει από τη Δημαρχία ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι οι φροντιστές υγείας, με email, με επικοινωνία, με μικρές συζητήσεις. Ξέρετε, ο Δήμος δεν είναι μεγάλη ιστορία. Είναι γειτονιές που τρέχουν, που κινούνται. Αν εξαιρέσουμε το Δήμο Αθηναίων, που είναι μεγάλος Δήμος. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, το φροντιστή υγείας, που μπορεί να πάρει μια πρώτη πληροφορία, να δει μια πρώτη εικόνα. Αυτή η πρώτη εικόνα διαμορφώνει μια αντίληψη. Αυτή η αντίληψη καταλήγει σε μια δεξαμενή. Αυτή η δεξαμενή αναπτύσσει ένα ιατρικό αρχείο. Πάντα οι Έλληνες φοβόμασταν την έννοια του φακελώματος. Είναι μια παλιά, όπως ξέρετε, αμαρτία, ένα τραύμα παλιό ψυχικό. Μας έχουν μονίμως φακελωμένους τον. Αυτό το φακελώμα. Ο μεγάλος αδερφός. Για πρώτη φορά θα πάρει τη μορφή της αξίας με έναν κωδικό. Ήδη υπάρχει σε πολλούς Δήμους η εφαρμογή ενός ιατρικού κωδικού. Αυτός ο ιατρικός κωδικός θα καταλήγει σε ένα βραχιολάκι. Στον άνθρωπο της τρίτης ηλικίας. Και μέσω του ΚΕΠ υγείας. Και μέσω του ΚΕΠ υγείας, πολύ σωστά. Ναι. Δηλαδή, ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα, όπως το λέει σωστά ο Δήμαρχος, που σου στέλνει στο κινητό σου ένα πρόγραμμα και σου λέει: ξέρεις, αυτές τις εξτάσεις κάνει ένα PCA για τον προστάτη σου, ας πούμε. Δες τη χοληστερίνη σου που δεν την έχεις δει ποτέ. Κάνει μια μαστογραφία. Αυτό με τη μαστογραφία. Πόσο απλά πράγματα και πόσο σημαντικά να προλάβουμε
την ασθένεια, την νόσηση. Αυτό λοιπόν το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι τα πολυιατρία, όπως σωστά είπε ο κύριος Δήμαρχος, οι δομές υποστήριξης μέσα από την καλύτερη ιατρική φροντίδα, ιατρική περίθαλψη. Το τρίτο κομμάτι για μένα έχει μεγαλύτερη αξία. Γιατί εκεί θέλω να σώσουμε ζωές. Να σώσουμε ανθρώπους οι οποίοι πιθανότατα να έχαναν τη ζωή τους μέσα στο σπίτι τους, στο πεζοδρόμιο. Εμένα προσωπικά είχα μια εμπειρία στο σπίτι που ζω. Ένας άνθρωπος έπεσε μέσα σε μια φιλοσιά, κύριε Δήμαρχε, και αν δεν μπαίνα κατά τύχη να τον δω, μπορεί να πέθαινε αυτός ο άνθρωπος. Πήρα τηλέφωνο, δεν είχε κινητό μαζί του, δεν είχε τίποτα. Είχε τις αισθήσεις του και πήρα το γιο του τηλέφωνο και ήρθε και με βρήκε. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα θα είναι ένα βραχιολάκι. Θα το φοράει ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια αστάθεια, έχει μια χρόνια νόσηση, είναι υπερήλικας, δεν επικοινωνεί καλά. Και έτσι λοιπόν, όταν πέσει και χτυπήσει, ή και καλά να είναι, αν χτυπήσει το σπίτι του και αρχίζει και μοραγεί το πόδι του ή το κεφάλι του χτυπήσει, αυτό αυτόματα θα στέλνει στο Δήμο, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη πλέον που όλα αλλάζουν πολύ έντονα, θα στέλνει ένα μήνυμα. Ποιος έπεσε, πού έπεσε, εκεί, τι θα ήθελα. Και νομίζω ότι θέλει και ο Δήμαρχος να το κάνουμε, ένας νοσηλευτής υγείας να φύγει με μια μηχανή, γιατί περιμένει το ΕΚΑΒ. Ποιος θα τηλεφωνήσει στο ΕΚΑΒ? Δεν υπάρχει κανείς, είναι μόνος του αυτός. Έχει πέσει κάτω. Είχαμε δύο περιστατικά. Είναι πολλές φορές και σε αφασική φάση. Είχαμε δύο περιστατικά τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη, που είχαμε τον αδερφό με τον πατέρα με το γιο, όπου ήταν μέρες. Ναι, τους βρήκαν και τους δύο νεκρούς. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε και ένα περιστατικό. Άρα είδατε πόσα πράγματα που δεν φαίνονται έξω από την πόρτα μας, μέσα στο σπίτι να υπάρχει. Άρα εκεί τι θέλουμε? Θέλουμε να στείλουμε άμεσα ένα νοσηλευτή υγείας που θα βάλει έναν ορό, θα κάνει μια περίδεση στο τραύμα. Δεν χρειάζεται να είναι γιατρός, ούτε φυσικά θα υποκαταστήσουμε το ΕΚΑΒ ή τα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά θα σας πω κάτι. Επειδή ρωτήθηκε το κόστος όλο αυτό. Το ξέρετε ότι η μία στις 4 νοσηλίες στο Εθνικό Σύστημα Υγεία είναι περιττή. Γιατί είναι περιττή? Διότι δεν έχουμε καλή πρωτοβάθμια φροντίδα που πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, προκειμένου να αποφύγουμε άσκοπες νοσηλίες. Και κερδίζουμε πάρα πολλά χρήματα. Και αναμονή στα εξωτερικά ιατρεία. Και αναμονή στα εξωτερικά με ιατρεία. Και αποφυγή αυτά τα φαινόμενα πραγματικών που νοσηλιών λόγω της μεγάλης εισόρευσης. Τα ράτζα, εγώ το έχω πει, και 400 νοσοκομεία να είχαμε, ράτζα θα είχαμε. Διότι δυστυχώς δεν έχουμε καλό φίλτρο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Που είναι εδώ. Οι Δήμοι, οι Δήμαρχοι, οι πολίτες, οι δημότες μπορούν πραγματικά να έχουν μια καλύτερη φροντίδα και να αποφύγουμε περιττές νοσηλίες και να σώσουμε ζωές, κύριε Δήμαρχε, μέσα από αυτή τη μηχανή, τη μικρή μηχανή που γρήγορα θα τρέξει. Φανταστείτε, μέσα σε 5 λεπτά, κύριε Βρύνο, να είναι ένας άνθρωπος στο σπίτι σου. Έχεις πέσει κάτω. Πώς αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή? Αβοήθητος, ανέλπιστος, ξέρεις ότι φοβάσαι, ότι η ζωή σου μπορεί είσαι να χαθεί. Μόνος σου. Είσαι μόνος σου. Αυτό λοιπόν το είσαι μόνος σου που είπατε, εγώ θέλω να το κάνω, είμαστε μαζί. Και είμαστε μαζί στο λεπτό προς λεπτό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που θα λέγεται νοσηλευτής υγείας και του δίνει την πρώτη ανάσα της ζωής με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του, να μιλήσει με τον ασθενοφόρο, να μιλήσει με τους δικούς του, έχοντας τι? Έναν κωδικό που στο Δήμο θα ξέρουμε αυτός ο άνθρωπος πάσε από ζαχαρόδι διαβήτη, έχει στεφανία νόσο, έχει εγκεφαλικό επεισόδιο. Άρα θα ξέρει ο νοσηλευτής με το ιατρικό του αρχείο ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έπεσε κάτω. Αυτό δεν είναι ότι θα ξέρουμε τη ζωή του ή τα χρήματα στην τράπεζα που έχει. Θα ξέρουμε όμως τι, τη ζωή που θα του δώσουμε. Θα ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος εμπιστεύεται σε εμάς, στο Δημαρχείο, στη Δημοτική Αρχή, στην τοπική κοινωνία, όχι σε εμάς. Στη ζωή του την ίδια, επάνω σε ένα σύστημα αξιών που λέει τι, είμαι κοντά σου ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Περιέχει μέσα το κοινωνικό φαρμακείο. Ξέρει πολύ καλά ο Δήμαρχος τι σημαίνει κοινωνικό φαρμακείο. Άνθρωποι που έχουν φάρμακα, οι Έλληνες είμαστε γενικά φαρμακολάτρες. Αγοράζουμε πάρα πολλά φάρμακα που είναι άχρηστα, περιττά. Αυτά τα φάρμακα να τα πάμε στο κοινωνικό φαρμακείο, στο φαρμακείο της γειτονιάς μας, που θα πάει στο Δήμο. Ο Δήμος έχει κοινωνικό φαρμακείο. Μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους να πάρουν τα φάρμακα που είναι άποροι. Επειδή έχω, και μία, γραμμή, να μην επειδή έχω μία γραμμή και το τηλέφωνο, στο τηλέφωνο δεν ήθελε να βγει, αλλά απευθύνεται η ερώτηση στον Δήμαρχο εδώ. Θα φύγω λίγο από τα θέματα υγείας τώρα. Θα πάω σε αυτό που είπατε με τα... Δεν μπορούμε να φύγουμε ό,τι για να κάνουμε. Εκ των πραγμάτων. Μία ερώτηση που υπάρχει, κύριε Δήμαρχε, είναι σχετικά με την αύξηση τελών. Εμείς δεν έχουμε κάνει... Επειδή λέει τελευταία διαβάζουν όλοι ότι γίνεται αύξηση... Ίσα-ίσα εμείς έχουμε κάνει δύο φορές μειώσεις δημοτικών τελών στο Δήμο. Από τότε που αναλάβαμε σε αυτή την πορεία έχουμε κάνει δύο φορές μειώσεις και τα κρατήσαμε σταθερά για το 2024. Βεβαίως αυτό παίζει σημασία το πόσο θα συνεργαστεί η κοινωνία.
Αν η κοινωνία συνεργάζεται και αυξάνει την ανακύκλωση και χρησιμοποιεί τον καφέ κάδο και έχουμε σωστά αποτελέσματα, τότε θα συνεχίσουν τα τέλη να μένουν σταθερά ή να συνεχίσονται να μειώνονται. Αν η κοινωνία γυρίζει την πλάτη και μπούμε σε μια υπερκατανάλωση, γιατί τελευταία υπάρχει και μια αύξηση της κατανάλωσης γενικότερα, είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο. Δεν είμαστε στην εποχή του 15, του 16, του 17 που υπήρχε μια ευρεία οικονομική κρίση. Είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση. Αν λοιπόν η κοινωνία δεν μείνει μετρημένη να καταναλώνει έτσι όπως πρέπει σωστά, να κάνει ανακύκλωση. Γιατί ξέρετε, αν ξεκινήσουμε κάθε νοικοκυριό και βάζουμε τα υπολείμματα του φαγητού μας, τα βάζουμε στον καφέ κάδο. Ανακυκλώνουμε χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, ανακυκλώνουμε, σας λέω πράγματα που ο Δήμος τα έχει σε χωριστά ρεύματα, έτσι. Σωστά. Ανακυκλώνουμε το λάδι, το τηγανέλαιο. Τι θα πετάμε, δεν θα πετάμε τίποτα. Αυτό που λέει, έτσι, και τις μπαταρίες. Και τις μπαταρίες. Και τις μπαταρίες που λέει ο Δήμαρχος. Διάφορους κάδους. Λοιπόν. Στον καφέ, στον μπλε, στον κίτρινο κάδο. Κύριε Δήμαρχε, έτσι. Αυτά όλα δημιουργούν από τη στιγμή που υπάρχει την ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν όλα είναι θέμα συνεργασίας και συναντήληψης ότι πρέπει όλη η κοινωνία μαζί να προχωρήσουμε ένα βήμα ακόμα περισσότερο. Και μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ χαίρομαι που ακούω τον Δήμαρχο να λέει αυτά τα λόγια, γιατί είμαστε όλοι μας. Ξέρετε, επιτέλους πρέπει να γίνουμε πρωταγωνιστές. Μην περιμένουμε να έρθει ο Δήμαρχος να μου πει θα κάνεις αυτό. Ναι. Ή ο αστυνόμος. Ή ο βουλευτής. Σωστό, ή ο υπουργός. Πρέπει σιγά σιγά οι πολίτες να γίνουμε πιο, να συνειδητοποιήσουμε κυρία, τα πράγματα. Ξέρετε, πιο συνειδητοί πολίτες. Στις λαϊκές, γιατί είναι σημεία τα οποία έχουν πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε δύο λαϊκές και αν βάλουμε και τη βιολογική, τρεις κάθε εβδομάδα. Κάνουμε πολύ συχνά ενημέρωση. Και πολλές φορές μοιράζαμε δωρεάν μικρά καδάκια των 10 λίτρων για να τα πάρει στο σπίτι του για να ενισχύσουμε τον καφέ κάδο. Ωραία. Και, και ευαισθητοποίηση. Γίνονται βήματα. Είναι πέτυχε. Σε ένα καλό στάδιο. Δεν σημαίνει ότι φτάσαμε στο ιδέα. Αυτό που λέτε, πέτυχε. Εμείς οι ψυχίατροι λέμε πέτυχε ή απέτυχε. Αυτό δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ναι. Είναι ότι βελτιώνουμε. Αυτό που λέει ο κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Αυτό. Δηλαδή, μαθησιακά, ό,τι ενισχύουμε, το κερδίζουμε. Βλέπετε ότι είμαστε μια χώρα που έχει εξαιρετικά ατυχήματα. Δυστυχώς έχουμε μεγάλο ποσοστό νεκρών. Ειδικά αυτή τη χρονιά δεν ξέρω τι έγινε. Έτσι. Και να πω κάτι για τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό που είπε ότι έχουμε καλύτερο επίπεδο ζωής. Να ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, μελέτες βγήκαν ότι οι καφέδες πουλήθηκαν πάρα πολύ μέσα στην περίοδο της καραντίνας. Οι άνθρωποι πιαν τόσο καφέ κατά την στην περίοδο εκείνη, των τριών εγκλισμών. Καλά, είμαστε και οι Έλληνες, μας αρέσει πολύ, ναι, έτσι, ο καφές. Πάντως, ο καφές κάνει καλό γενικά, να ξέρετε. Yeah. Κάνει καλό και στο διαβήτη μας, όσοι έχουν διαβήτη. Κάποια στιγμή πήγαν να τον βάλουν ότι παίζει ρόλο και στη δίαιτα. Παίζει ρόλο στη δίαιτα, αλλά όχι στην υπερβολική δρόση, γιατί κάνει ταχυκαρδίες και δημιουργεί προβλήματα υπερένθεσης. Σε αυτά όλα τα πράγματα, η μάθηση, η παιδεία, η πειθαρχία είναι ο βασικός παράγοντας και παρανομαστής της υγείας. Δηλαδή, όταν μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου, ουσιαστικά προστατεύεις και τον εαυτό σου και το περιβάλλον. Θέλετε το κάπνισμα, θέλετε το αλκοόλ. Δηλαδή, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να γίνουμε γονείς και να καπνίζουμε στα παιδιά μας μπροστά. Δεν μπορούμε να λέμε στο παιδί μας πήγαινε πάρε μπύρες γιατί μείναμε από μπύρες. Και μετά λέμε του παιδιού, ξέρεις, το αλκοόλ βλάπτει. Και έχω δει, δυστυχώς κύριε Δημάρχε, 12 χρονών παιδί στην περιοχή που ζω να κουβαλάει μπύρες. Του λέω, παιδί μου, κουβαλάει, μου λέει μπύρες. Γιατί μου είπε ο πατέρας μου ότι. Και δυστυχώς και περίπτερα τα οποία πουλάνε αλκοόλ σε ανηλίκους και αυτά πρέπει πλέον να καταλάβουν σε αυτά, ότι είναι λοιπόν, κάτι απαράδεκτο. Πρέπει να υπάρξει ένα έλεγχο. Και αυτή είναι η βάση της ζωής μας για να ζήσουμε καλύτερα και περισσότερα χρόνια. Να πάω και σε ένα θέμα που αφορά, ακούστηκε, δεν ξέρω αν μπαίνει σε εφαρμογή, ότι οι Δήμοι αναλαμβάνουν τη συντήρηση δικτύου ΔΔΕ. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία. Εμείς αυτή την περίοδο οπτικές σύνες μας σκάβουνε για ακόμα μια φορά. Πάλι σκάβουν τους δρόμους. Ήρθε η ΔΕΗ να περάσει και αυτή η οπτική είναι αδικιά της για να, ναι, για να ρίξει τις τιμές. Ναι. Ευελπιστώ να πέσουν οι τιμές, τουλάχιστον να φτάσει κάτι. Να φτάσει κάτι. Να όλο αυτό που θα κάνουν όμως. Μετά θα περάσουν, θα το κλείσουν οι ίδιοι. Οι ίδιοι το κλείνουν, αλλά αυτό, έτσι όπως το κλείνουν, μετά κάποια στιγμή ο Δήμος θα πρέπει να κάνει ολοκληρωμένα σφαντώσεις. Πάντως, αυτά που λέει ο Δήμαρχος, είναι ανάγκες που θα έρθουν μπροστά μας ως απειλές, αν δεν κατανοήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πάρτε τον εμβολιασμό. Όχι μόνο του COVID, που έφερε μεγάλη ταραχή στη χώρα, και να πω ότι ο Χαρδαλιάς πράγματι
έδωσε τον εαυτό του σε αυτόν τον αγώνα. Έτσι, για να δώσει ένα πρόγραμμα που το πήραν οι Ευρωπαίοι από εμάς. Αν ο Περιφερειάρχης σήμερα τιμάται ιδιαίτερα, ήταν για την αναγνώρισή του στο πόσο μεθοδικός υπήρξε και λειτουργικός στο πρόγραμμα του εμβολιασμού, που δεν ταλαιπωρήθηκε ούτε ένας Έλληνας πολίτης. Όλοι εμβολιαστήκαμε με μια μεγάλη ταχύτητα και πολύ καλά. Και οι ξένοι πήραν το μοντέλο μας, του Χαρδαλιά. Να πάμε στην πρόληψη, που είναι ο εμβολιασμός στο HPV, στα κονδυλώματα. Το ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, ότι ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 20-25% των κοριτσιών, μεγαλώνοντας, μπορεί να εμφανίσει καρκίνο τραχύλου της μήτρας από HPV. Το HPV είναι ένα συχνό φαινόμενο μόλυνσης στα κορίτσια και στα αγόρια. Πλέον και στα αγόρια, ναι. Και έχουμε εμβολιάσει κορίτσια. Σήμερα δίνει δυνατότητα από 8 ετών να εμβολιαστούν τα παιδιά, 8 ως 12 ετών και 8 ως 18, το δίνει δωρεάν το κράτος μας. Και να εδώ πώς μπορούμε να παίξουμε, κύριε Δήμαρχε, μαζί αυτό το ρόλο, να πείσουμε τους γονείς, οι οποίοι τι λένε, ότι όταν πάω εγώ το παιδί μου να το εμβολιάσω 8 χρονών, είναι σαν να του ανοίγω την πόρτα να κάνει σεξ ή του βάζω ένα εμβόλιο που δεν ξέρω που του κάνει ζημιά σε αυτή την ηλικία. Και όμως αυτό το εμβόλιο θα απαλλάξει το παιδί αύριο να εμφανίσει καρκίνο τραχύλου του μήτρας. Και στα αγόρια το ίδιο. Εμβολιάζουμε και αγόρια. Δηλαδή αυτά οι Έλληνες πολίτες, οι δημότες μας, οι άνθρωποι που είμαστε εμείς οι καθημερινοί, όσο τα μαθαίνουμε, τόσο καταλαβαίνουμε την ανάγκη της πρόληψης. Ειδικά για αυτό το εμβόλιο να πω ότι για μένα τα κορίτσια πλέον έχει περάσει, δηλαδή έχει γίνει συνείδηση στους γονείς. Μην το λέτε, κύριε. Θα σας φέρω τελευταίες μελέτες. Αυτό το ξέρετε είναι αυτονόητο. Τι ποσοστό εμβολιασμού έχει η Ελλάδα στα κορίτσια? Μόλις 52%. Η Γερμανία, ξέρετε τι ποσοστό έχει? 97%. Νόμιζα ότι αυτό είναι σαν το εμβόλιο που κάνουν τα παιδιά. Ξέρετε, τα μόνιμα εμβόλια. Θα θεωρώ ότι είναι δρομολογημένο. Αυτό που κατάλαβα. Ότι πέρασε και στα αγόρια πλέον. Και αυτή η ενημέρωση δεν έχει γίνει. Σε έναν καθηγητή γυναικολογίας, τον κ. Δηληγιώργο, ο οποίος είναι ένας φοβερός καθηγητής, είναι ομότιμος καθηγητής, έχει κάνει μεγάλο αγώνα για τα εμβόλια. Τα στοιχεία που βγάζουμε είναι ότι 52% των κοριτσιών έχουν εμβολιαστεί σήμερα. Και τώρα ξεκινάνε τα αγόρια, που είναι πολύ πιο χαμηλά, γιατί ξεκίνησαν πιο όψιμα. Ναι, δεν στα έχει ενημερωθεί ακόμα. Το 52% δεν είναι καλός αριθμός για εμβολιασμό. Γιατί σήμερα οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι αν οι ίδιοι δεν εμβολιάσουν τα παιδιά τους, αύριο τα παιδιά τους μπορούν να εμφανίσουν καρκίνο τραχύλου μήτρα στα κορίτσια, πιθανά και στα αγόρια. Μην ξεχνάτε ότι ο στοματοφάριγγας έχει να κάνει με καρκίνο στοματοφάριγγα από το HPV, από τα κονδυλώματα. Αυτά τα λέμε εμείς ως μια απαλή κουβέντα. Αλλά φανταστείτε στην πραγματικότητα τι φοβερό νόσημα είναι αυτό. Να πάμε στα ευχάριστα, κύριε Δήμαρχε. Πολιτιστική συνεργασία Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας με δική σας πρωτοβουλία. Έχετε μπει σε μια... Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία έγινε στο Δημαρχείο και έχουμε και... Μια έκθεση έχετε μια και στο έκθεση Δημαρχείο ακόμα τώρα. Στο Δημαρχείο εκεί. Ουσιαστικά διαφημίζουμε το ταξίδι του Μαγκελάνου, στο οποίο συμμετείχαν και Έλληνες ναυτικοί και νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν ήταν ευρέως γνωστό. Έτσι δίνουμε στην ελληνική ναυτοσύνη αυτό το οποίο της αξίζει, ότι συμμετείχε και αυτή στον πρώτο περίπλο της γης με καράβι πριν πολλά πολλά χρόνια. Είναι μια συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει με τις πρεσβείες της Ιταλίας και της Ισπανίας, γιατί έχουμε και το ταξίδι του Χριστόφορου Κολόμβου. Και γενικότερα ξέρετε ότι με τον πολιτισμό ο Δήμος μας έχει έτσι μια... Έχετε παράδοση. Έτσι ευρεία παράδοση, έχουμε πολύ ωραίους χώρους και προσπαθούμε έτσι πάντα να κάνουμε για κάτι διαφορετικό, μην κάνουμε απλά έτσι μια μουσική εκδήλωση. Να πούμε ότι εσείς έχετε τη δυνατότητα να έχετε και το κηποθέατρο το, το καλοκαίρι και το αμφιθέατρο Μίκη Θοδωράκη στο και Κιμώνα, το αμφιθέατρο Μίκη Θοδωράκη. Την πινακοθήκη μας, την αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη, έχουμε αρκετό. Έχει τόσους. Μεγάλη υποδομή πολιτισμού και να, από τα λόγια του Δημάρχου να κλέψω εγώ ως ψυχίατρος. Σε εσάς τα πήγαινα, ναι. Γιατί είδα ένα πρόγραμμα που έχει βγάλει το Υπουργείο Πολιτισμού, που έχει σχέση πολιτισμός και ψυχική υγεία. Βεβαίως. Απόλυτα συνδεδεμένη. Μου άρεσε σχέση. Πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια που θα γίνει. Κοιτάξτε, μέσα του η ψυχή μας. Και των Δήμων, να πω ότι και εσείς θα είστε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η ψυχή μας, ο εγκέφαλός μας, αν θέλετε, η συμπεριφορά μας συνδέεται πάρα πολύ με τα πολιτιστικά δρόμενα.
Ο άνθρωπος εκφράζεται, το συναισθημά του, ο τρόπος που σκέφτεται, η νόησή του, οι γνωστικές του λειτουργίες συσχετίζονται πάρα πολύ με το πολιτιστικό πλαίσιο που κινείται μια κοινωνία. Και δεν σας κρύβω και μέσα στα οράματά μου, πάντα με τους δημάρχους δίπλα, χέρι-χέρι θα έλεγα, ότι η ψυχική υγεία θα αποκτήσει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, το ξέρετε κύριε Δήμαρχε, στα χρόνια ψυχικά προβλήματα. Πολλοί άνθρωποι αυτοί είναι αβοήθητοι. Όταν χαθούν οι δικοί τους άνθρωποι, κάνουν χρόνιες θεραπείες, δεν έχουν δίκτυα υποστήριξης, αλλά και θα δώσουμε μεγάλη έμφαση πώς θα υποστηρίξουμε τους χρόνιους ψυχοστικούς, οι οποίοι παίρνουν φαρμακευτικές αγωγές πέραν του οικογενειακού περιβάλλοντος. Και μια ακόμη παράμετρο. Σε όλα αυτά η περιφέρεια πώς θα μπορέσει να συμμετέχει, γιατί ξέρετε όλα αυτά έχουν και ένα κόστος. Ναι, το λέω αυτό κοιτάξτε, γιατί. Εγώ είμαι φορέας. Το πρώτο πράγμα έχει από όλα που σκέφτομαι. Έχει χρήματα, χρήματα, έχει χρήματα η περιφέρεια, εντάξει. Εγώ δεν ξέρω τι χρήματα έχει η περιφέρεια, θα σας πω όμως το εξής. Δήμαρχε, εγώ μαζί σας είμαι έτσι, στο να παίρνουμε χρήματα. Όσο έχω αυτή τη θέση, θα κάνω ό,τι μπορώ. Καταρχήν για μένα, ως άνθρωπο, ως γιατρό και ως γονιό, αλλά και για τους συμπολίτες μας, να δώσουμε με τους Δήμους την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα στην τοπική κοινωνία. Εμένα πάντα μου άρεσε η τοπική κοινωνία. Και εκεί που ζω, δεν σας κρύβω ότι κάνω δράσεις εγώ ο ίδιος, με τα δάση, με τις περιοχές, γιατί θεωρώ ότι όταν αγαπάς την περιοχή σου, αγαπάς το σπίτι σου, είσαι υγιής. Το σπίτι έχει υγεία, έχει αξία. Πάντα. Εδώ τι θα πω. Εγώ δεν θα μπω στα οικονομικά δρόμενα της περιφέρειας, τα οποία δεν τα γνωρίζω. Θα μιλήσω με τους 66 δημάρχους. Θα έχω την τιμή να με δεχτούν και να μιλήσουμε ακριβώς για τις ανάγκες που και οι ίδιοι μπορούν να προβάλλουν και εγώ μπορώ να προσφέρω με τη δική μου παρουσία. Από εκεί και μετά, προφανώς, ο δεύτερος κύκλος θα είναι η επεξεργασία που θα κάνουμε όλων των δεδομένων που θα έχουμε πάρει από τις 66 δημοτικές βάσεις. Μετά θα δούμε το οικονομικό κόστος. Θα κοστολογήσουμε. Αν και εγώ ως γιατρός έχω μάθει πανεπιστημιακά να κάνουμε πιλωτικά προγράμματα. Το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει πιλωτικά με 20 δήμους. 20 δήμοι οι οποίοι θα έχουν πιο σημαντική την υποδομή να το υποστηρίξουν. Μετά σιγά σιγά θα απλώσουμε και στους υπόλοιπους, ώστε με ένα νομόκεντρο κύκλο να πάμε στην περιφέρεια και να γεμίσουμε όλη την Αττική με αυτό το πρόγραμμα, που είναι και άλλες σκέψεις και δράσεις, δεν είναι μόνο αυτό που είπαμε, είναι και άλλα πράγματα που χρειάζονται οι δήμοι να οργανώσουμε στο κομμάτι της υγείας. Η υγεία είναι οι σχολές γονέων, είναι οι τοπικές δράσεις οι κοινωνικές, είναι οι υποδομές, είναι η οίκη υποστήριξης και φροντίδας υγείας και κυρίως η αναγνώριση της ζωής. Να μην αφήνουμε τον άνθρωπο να πεθαίνει αβοήθητος μες στο σπίτι του, πέφτοντας κάτω στον δρόμο και περιμένοντας το 166, που ακόμη δεν μπορεί να καλύψει. Είναι πολύ δύσκολη η δρόμη μας, να πούμε, ένα ασθενοφόρο θέλει περίπου 48 με 52 λεπτά κατά μέσο έχει όρο ζωή και να πάει κοντά σου. Και να καλύπτουμε και το πρόβλημα της μοναξιάς. Πολύ σωστά. Έτσι, γιατί και εμείς και στο ΚΑΠΗ κοιτάμε τα μοναχικά άτομα και να τους κάνουμε κάθε Χριστούγεννα ένα γεύμα, να μην περνάνε αυτές τις πολύ σπουδαίες μέρες μόνοι τους. Θα το πω χωρίς να με παρεξηγήσετε έναν όρο που τον θεωρώ σημαντικό. Είναι η πιο ερωτική χώρη, κύριε Δήμαρχε. Ο άνθρωπος εκεί εκφράζει τον εαυτό του. Ξέρετε, δεν ξέρω αν διαβάσατε κι εσείς, κύριε Βρήνα, ένα γράμμα που έγραψε ο Κλίντ Ίστουντ τώρα που είναι στα 93 του χρόνια. Δεν θα αφήσω το γέρο να μπει, να μπει μέσα μου. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι για όλους μας μια βασική πλευρά της ζωής. Τα ΚΑΠΗ είναι εύκολο βέβαια είναι αυτό κύτταρα. Να το πει ο καθένας. Ξέρετε, όχι, είναι μα, να αυτό που λέει ο Δήμαρχος, ότι τα ΚΑΠΗ όμως όταν πηγαίνεις στο ΚΑΠΗ και δεν είναι ότι γέρασα και πάω στο ΚΑΠΗ, κάνεις παρέες, το μυαλό σου ασκείται, δεν κλείνεις ένα δωμάτιο σε ένα καναπέ και πεθαίνεις σε μια τηλεόραση μπροστά. Έτσι. Πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Και όσο μεγαλώνεις και επικοινωνείς, υπάρχεις. Με πιέζει ο χρόνος, όμως πολύ σύντομα, σε ένα λεπτό, κύριε Δήμαρχε, έχετε μπροστά σας τις εκλογές στην ΚΕΔΕ. Ναι, πολύ σύντομα να πω, μπορεί να μην αφορά αρκετούς από τους ακροατές. Όλους μας αφορά η ΚΕΔΕ, γιατί ό,τι αποφάσεις παίρνει η ΚΕΔΕ είναι για το σύνολο. Είμαι μέλος της ΚΕΔΕ, νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ σπουδαίο έργο που ξεκινήσαμε με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Μετάβασης και πλέον με τον Λάζαρο του Κυρίζογλου. Θα στηρίξουμε την υποψηφιότητα του Λάζαρου του Κυρίζογλου και εγώ θα είμαι υποψήφιος για να μείνω στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Θα ήθελα καλή τη στήριξη των δημάρχων, των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Εκτός απρόπτου, νομίζω ότι οι εκλογές θα είναι 20 Φεβρουαρίου. Κάπως έτσι το έχω ακούσει. Κύριε Ασκητή, στο ένα λεπτό βέβαια που μας έχει μείνει,
Να πω ότι εννοείται ότι εμείς θα ήμασταν δίπλα σας και σαν εκπομπή και σαν κανάλι, να στηρίξουμε. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνετε. Προσπάθειες όλες αυτές που εσείς τα κάνετε. Το μήνυμα είναι ένα. Να μάθω να αγαπώ τον εαυτό μου, να μην βλέπω ότι αλλάζω και γερνάω, να συνειδητοποιήσω ότι το να κάνω ένα παιδί είναι μήνυμα ζωής, γιατί εγώ πάντα πιστεύω ότι η συνέχεια σου είναι το παιδί σου. Όσα χρήματα και να έχεις, όσα ονόματα και να αποκτήσεις και κοινωνικές θέσεις να αποκτήσεις, αν δεν έχεις παιδί, είσαι μόνος σου. Και το λέω για όλους μας. Γιατί και η χώρα μας γερνάει. Δεν σας πήγα στα ομόφυλα, δεν την έκανα την ερώτηση. Δεν προλαβαίνουμε, είναι άλλη κουβέντα. Να σας απαντήσω μία απάντηση. Σήμερα η πολιτεία έχει φέρει ένα νόμο. Αυτή η πολιτεία θα κριθεί και από τον νόμο. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ θετικό βήμα, αν με ρωτάτε προσωπικά. Η κοινωνία πηγαίνει μπροστά. Δεν απειλείται η οικογένεια. Επειδή ακούστηκε και αυτό, η οικογένεια παραμένει ισχυρή, δομημένη, όταν οι πρωταγωνιστές της είναι παρόντες. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, θα έρθετε να κάνουμε μια άλλη συζήτηση, πολύ συγκεκριμένα, για αυτά τα θέματα. Με να χαρά. Σας ευχαριστήσω και εσάς, κυρία Αποστολόπουλε, που ήσασταν μαζί μας, και εσάς, κυρία Σκητή. Να πολύ. Ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και επικοινωνήσατε μαζί μας. Περιμένουμε για την επόμενη εκπομπή τις δικές σας καταγγελίες στο καταγγελίες@blueskytv.gr. Εμείς θα τα πούμε και αύριο το μεσημέρι, 2 με 3, στην εκπομπή Ραντεβού με την Επικαιρότητα.